Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το σχέδιο Αθηνά και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει, με συμμετοχή φοιτητών και αποφύτων τμήματων αυτοματισμού από όλη την Ελλάδα, θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος ΤΕΗ αυτοματισμού Χαλκίδας, τον κύριο Σκαρπέτη Μιχάλη. Χαίρετε, κύριε Σκαρπέτη. Καλησπέρα. Σημαντικές οι αλλαγές που επιφέρει και αρνητικές για το ΤΕΗ Χαλκίδας, για το τμήμα αυτοματισμού, αλλά και για όλα τα τμήματα αυτοματισμού. Ναι, ακριβώς. Με το καινούριο σχέδιο Αθηνά, το Αθηνά 2 όπως ονομάζεται, όλα τα τμήματα αυτοματισμού, τα τέσσερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, προχωράνε προς την κατάργησή τους διαμέσου μεταβατικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από αυτά που διαβάζουμε βέβαια, ότι μέσα σε μια πενταετία θα κλείσουν αυτά τα τμήματα, θα πάρουν πτυχίο οι σπουδαστές που ήδη είναι εισαγμένοι σε αυτά τα τμήματα και μετά από την πάροδο μιας πενταετίας τα τμήματα θα εξαφανιστούν τελείως. Το πρόβλημά μας εδώ είναι, και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και θα είμαστε όλοι αύριο μπροστά στο Υπουργείο για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο, είναι ότι ο κλάδος του αυτοματισμού εξαφανίζεται. Δεν είναι προσωπικά ότι εμένα μπορεί να με μεταφέρουν από εδώ που βρίσκομαι στην έδρα μου και να με πάνε 100 χιλιόμετρα μακριά. Εξαφανίζεται όλος ο κλάδος του αυτοματισμού. Υπάρχουν σήμερα, λειτουργούν τέσσερα τμήματα που είναι ενεργά τμήματα. Το κόψιμο. Σε ποιες περιοχές λειτουργούν αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτή τη στιγμή είναι στο ΤΕΗ Πειραιά, είναι το τμήμα αυτοματισμού, στο ΤΕΗ Χαλκίδας και αντίστοιχα στο ΤΕΗ Θεσσαλονίκης και το νεοσύστατο στο ΤΕΗ Μεσολογγίου, αντίστοιχα το τμήμα αυτοματισμού. Οπότε υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέσσερα τμήματα και με το αυτοματισμού, ΤΕΗ αυτοματισμού, και με το σχέδιο Αθηνά καταργούνται και τα τέσσερα. Υπάρχει ένα περίοδο μεταβατικότητας, όπως μας είπατε, και στη συνέχεια καταργούνται αυτά τα τμήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Καταργούνται και τα τέσσερα αυτά τμήματα. Με λίγα λόγια, εξαφανίζεται από το χάρτη ο αυτοματισμός, ο κλάδος του αυτοματισμού. Ένας πολύ σημαντικός κλάδος, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και σίγουρα αφορά και φοιτητές από τη δική μας περιοχή που φοιτούν σε κάποιο από αυτά τα τέσσερα τμήματα. Ακριβώς. Για ποιο λόγο, με ποιο επιχείρημα το σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει αυτές τις αλλαγές για τα τμήματα αυτοματισμού? Ήτανε τμήματα που δεν είχαν ζήτηση, τα λεγόμενα μεγάλη ζήτηση, υπήρχαν κάποια άλλα προβλήματα? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λίγο όλα πιο δυνατά, αν θέλετε, κύριε Σκαρπέτη, ναι, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Όλα τα κριτήρια που ανακοινώθηκαν, που υποτίθεται βγήκε το σχέδιο Αθηνά, για όλα αυτά τα κριτήρια το τμήμα αυτοματισμού του ΤΕΗ Χαλκίδας δεν πληρεί κανένα από αυτά τα κριτήρια έτσι ώστε να κλείσει. Για παράδειγμα, ένα από όλα τα κριτήρια ήταν ότι το πρόγραμμα σπουδών του αυτοματισμού καλύπτεται από προγράμματα σπουδών άλλων τμήματων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει. Μία ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών που έχουμε κάνει, το 70% των μαθημάτων του τμήματος αυτοματισμού είναι διαφορετικά από το τμήμα ηλεκτρολογίας του ΤΕΗ Χαλκίδας. Ομοίως, κατά 80% τα μαθήματα, προφανώς και η ειδικότητα και όλα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά όταν θα βγουν έξω στην παραγωγική διαδικασία, είναι κατά 80% διαφορετικά από αυτά τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος μηχανολογίας. Άρα αυτό το κριτήριο δεν μπορούμε να πούμε ότι αφορά το τμήμα αυτοματισμού. Mm-hmm. Ένα δεύτερο κριτήριο ήταν ότι οι ένεργοι σπουδαστές που υπάρχουν μέσα στο τμήμα αυτοματισμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 200 ενεργούς σπουδαστές. Το πόσοι σπουδαστές μπαίνουν μέσα στο τμήμα αυτοματισμού του ΤΕΗ Χαλκίδας. Πέρσι βάλαμε 350, εγγράφηκαν στη σχολή μας 350 σπουδαστές. Ένα άλλο κριτήριο ήταν τα πόσα μέλη ΕΠ έχει τα τμήματα αντίστοιχα. Το δικό μας τμήμα έχει 12 μέλη ΕΠ, που όλα τα μέλη αυτά ΕΠ έχουν διδακτορικό. Είναι νέοι επιστήμονες, παράγουν σημαντικό έργο και έχουν διδακτορικό που μπορούν να μεταδώσουν ακριβώς όλες αυτές τις γνώσεις τους στα παιδιά. Άρα έτσι όπως μας τα περιγράφετε, ναι. Κανένα από τα κριτήρια που έβαζε το σχέδιο Αθηνά ακριβώς δεν
Υπάρχει για το ΤΕΙ Χαλκίδας, για το τμήμα αυτοματισμού, αλλά και για τα υπόλοιπα τρία αντίστοιχα τμήματα που υπάρχουν στη χώρα. Ωραία. Επιπλέον, να προσθέσω σε αυτό, επιπλέον, όπως βγήκε το σχέδιο Αθηνά, υπερτόνιζε την αριστεία. Είμαστε το μόνο τμήμα, και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί βλέποντας μέσα στο site του Υπουργείου, που έχουμε διακριθεί με αριστεία και έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο και υπάρχει μέσα στον ιστότοπο του Υπουργείου. Άρα ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι. Ακριβώς. Δηλαδή η αριστεία, έχουμε δύο μέλη ΕΠ από το τμήμα μας, εγώ και ο κύριος Κουμπουλής, έχουμε διακριθεί με ένα βραβείο για ερευνητική δουλειά που έχουμε κάνει και αυτό έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο και υπάρχει μέσα στο site της αριστείας του Υπουργείου. Επίσης, πάνω σε αυτό, το τμήμα αυτοματισμού παράγει, όλοι οι καθηγητές του τμήματος αυτοματισμού έχουν το 50% των δημοσιεύσεων όλου του ΤΕΙ. Ναι. Δηλαδή, έχουμε γύρω στις 500 ερευνητικές δημοσιεύσεις με, δεν μπορώ να σας πω το νούμερο. Άρα, κύριε Σκαρπέτη, είναι ένα τμήμα που πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ακριβώς. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Αυτό το δείχνουν και η μηδενική ανεργία που έχουν οι απόφοιτοι του τμήματος αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας. Η μηδενική ανεργία. Μηδενική ακριβώς ανεργία. Μα και ένας κλάδος που έχει μηδενική ανεργία. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ψάξει, δεν σας τα λέω αυτά έτσι επειδή θέλω να τονίσω το τμήμα μας. Έχουμε ψάξει από στοιχεία. Όχι, απλά μας παρουσιάζεται τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Ακριβώς, ακριβώς. Και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο Αθηνά. Πολύ σωστά. Μέσα από τον ΟΑΕΔ που έχουμε ψάξει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνεργος αυτοματιστής του τμήματος αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας. Ναι. Το σχέδιο Αθηνά υποτίθεται θα έπρεπε να τονώσει τη διαφορετικότητα. Θα έκλεινε τμήματα με ομοειδή αντικείμενα. Το τμήμα αυτοματισμού και τα τέσσερα τμήματα και από τα προγράμματα σπουδών τους είναι κάτι το διαφορετικό. Βγάζει εξειδικευμένους επιστήμονες πάνω στον αυτοματισμό που είναι μια επιστήμη εχμής. Mm-hmm. Ακούσαμε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν ίδια τμήματα στο εξωτερικό. Πολύ απλά με μια απλή έρευνα που κάναμε, 40 τμήματα σε όλο τον κόσμο είναι αυτόνομα τμήματα Departments of Automatic Control, αυτομάτου ελέγχου. Μέχρι και το MIT συγκεκριμένα σας πω έχει αυτόνομο τμήμα αυτομάτου ελέγχου. Μάλιστα. Οπότε, καταλήγοντας κύριε Σκαρπέτη, τι διεκδικείτε και με ποια αφορμή γίνεται η αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό που διεκδικούμε είναι να παραμείνει όπως έχει το τμήμα αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας. Να μην κλείσει. Δεν υπάρχει λόγος, δεν πληρείται κανένα κριτήριο από τα ακαδημαϊκά και τα επιστημονικά όπως τίθονται στο σχέδιο Αθηνά. Ναι. Αυτό διεκδικούμε, να παραμείνουμε όπως είμαστε, να μην κλείσει, να μην καταστραφεί ο κλάδος, να μην αφανιστεί ο κλάδος του αυτοματιστή, του αυτομάτου ελέγχου από τον χάρτη της παιδείας. Κατανοητό. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας ευχαριστήσουμε. Όχι, κάτι άλλο δεν θα θέλω να πω. Απλώς αύριο θα είναι μια μεγάλη κινητοποίηση. Θα έρθουν σπουδαστές του τμήματος αυτοματισμού και της Χαλκίδας και της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Θέλουμε να διεκδικήσουμε ακριβώς ότι δεν θέλουμε να κλείσει κανένα τμήμα. Δεν θέλουμε να γίνουμε παράρτημα σε κανένα άλλο τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. Δεν θέλουμε να γίνουμε κατεύθυνση ούτε κλάδος. Είναι αυτόνομος, το τμήμα αυτοματισμού είναι αυτόνομο, μπορεί να προπορευτεί αυτόνομο και το σημαντικότερο, τη μηδενική ανεργία δεν θέλουμε να την κάνουμε 30, 40, 60% ενσωματώνοντάς μας μέσα σε ένα άλλο τμήμα ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, μηχανολογίας για παράδειγμα. Μάλιστα. Πιο πολύ νοιαζόμαστε, ένα τελευταίο, νοιαζόμαστε για τους φοιτητές μας. Οι φοιτητές κάνουν αυτή την προσπάθεια. Εμείς, καθηγητές, είμαστε όπου και να μας πάνε και την έρευνα μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα. Εσείς απλά στηρίζετε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια και αυτήν την αγωνία των φοιτητών και των αποφύτων και του τμήματος αυτοματισμού. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Σκαρπέτη. Και εγώ.